Οι περισσότεροι βλέπετε το βίντεο με το σχολιασμό του Ευαγγελάτου και όσα γίνονται στη δίκη δασκαλάκι της Πυρίγκου. Πάμε να δούμε και με τη διαφορετική οπτική γωνία το είδανε και στον Αλφα με την Τατιάνα και να δούμε την αντίδρασή της στα όσα, στη μήνυση μάλλον, που έκανε ο Κούγιας στη δικηγόρο του δασκαλάκι. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είπε στην κατάθεσή του ο Μάνος Δασκαλάκης για τους θανάτους Μαλένας και Ήριδας. Όπως σας είπα και νωρίτερα, η δικηγόρος του ζήτησε να προστατευτεί ο κύριος Δασκαλάκης από την κατηγορούμενη, καθώς του είχε επιτεθεί με σφοδρότητα την προηγούμενη φορά. Πάμε να δούμε το βίντεο. Τι έχετε να μας δηλώσετε για σήμερα? Τίποτα, να είστε καλά. Την προστασία του δικαστηρίου ζήτησε ο Μάνος Δασκαλάκης μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε μεταξύ του πρώην ζευγαριού με ύβρισε κατέρωθεν. Ο πατέρας των παιδιών μέσω της συνηγόρου του ζήτησε από την έδρα να λάβει μέτρα. Στην προηγούμενη συνεδρίαση είχαμε ένα δυσάρεστο γεγονός με μια αήθεια επίθεση από την κατηγορούμενη προς τον κύριο Δασκαλάκη. Τη σταμάτησαν από το να χυμίξει στον μάρτυρα και ζητούμε να ληφθούν μέτρα από το δικαστήριό σας προκειμένου να διασφαλιστεί η ψυχική και σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων που έρχονται εδώ. Εκτός αν θα πρέπει αυτό να ρυθμιστεί από τη συνοδεία της, σε κάθε περίπτωση θα μεριμνήσουμε. Αν είναι δυνατόν να σκοτώνει μια μητέρα τα παιδιά για να κερδίσει ένα σύζυγο με τον οποίο έχει χωρίσει, τα παιδιά είναι ο ομφάλιος λόρος που συνδέει τα ζευγάρια και συνήθως τα παιδιά χρησιμοποιούν είτε οι άντρες είτε οι γυναίκες για να κρατήσουν τον ίδιο τη σύζυγο. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση εδώ αυτό είναι πρωτοφανές που γίνεται. Στη δεύτερη δίκη αυτή, ο Δασκαλάκης θα έρθει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Γιατί... Αλέξης, δεν γνωρίζεις όμως τι μπορεί, τι κρύβει ο καθένας εδώ μέσα και σε μια στιγμή μπορεί να έχει θολώσει το μυαλό. Δεν ξέρεις πώς μπορεί να αντιδράσει. Έτσι. Σε παλαιότερα εγκλήματα έχουμε δει περιπτώσεις. Ο πατέρας που είχε σκοτώσει και τη μάνα και τα παιδιά. Άλλες φορές το βλέπεις και σε μητέρα να σκοτώνει και τα ίδια της τα παιδιά. Αλλά εκείνες άλλες περιπτώσεις. Εδώ θα δούμε τι θα αποφασίσει το δικαστήριο. Βεβαίως το δεύτερο δικαστήριο δεν μπορεί να γνωρίζει τα πρακτικά του πρώτου και αυτό μίλησα για δικαστικό σκάνδαλο. Ο ίδιος άνθρωπος να καταθέτει διαφορετικά πράγματα για τους θανάτους των δύο άλλων παιδιών και διαφορετικά για το θάνατο της Τζορτζίνας. Ο πατέρας των παιδιών δέχθηκε βροχή ερωτήσεων από την πρόεδρο για τα όσα συνέβησαν την ημέρα που εντοπίστηκε νεκρή Ήριδα. Ενώ ερωτώμενος από την εισαγγελέα, επανέλαβε τα όσα είχε πει για αιμονική ζήλια της κατηγορούμενης. Είπατε ότι τη μέρα που πέθανε η Ήριδα γύρισε στο σπίτι η κατηγορούμενη και σπάραζε. Πώς ήταν γενικά η ψυχολογική της κατάσταση εκείνες τις μέρες μετά το θάνατο του παιδιού? Την ημέρα του θανάτου της Ήριδας ήταν πολλά άτομα στο σπίτι. Η κατηγορούμενη δεν ήταν όλη τη μέρα στα πατώματα. Υπήρχαν ώρες που ξέσπαγε. Οι ημέρες που έμεινα στο σπίτι ήταν για αποκατάσταση σχέσεων. Έμαθα τι έπαιρνε τη θεία μου και της έλεγε να με πείσουν να μείνω στο σπίτι και η θεία μου της έλεγε: «Έχεις χάσει ένα παιδί, μην κοιτάς το Μάνο». Αυτά τα έμαθα μετά τη σύλληψη. Μας είπατε στην προηγούμενη δικάση μου ότι είχε αιμονική ζήλια μαζί σας η κατηγορούμενη. Εξηγήστε μας τι εννοούσατε. Για παράδειγμα, όταν έβγαινα με φίλους μου, μετά μου κρατούσε μούτρα ή μου έκανε σκηνή. Κοιτούσε το κινητό μου και με ρωτούσε να της πω με ποιους ακριβώς ήμουν. Σε τέτοιο βαθμό που μετά να μην θέλω να ξαναβγώ με τους φίλους μας. Τώρα τι άλλο να σας πω. Ότι είχε πεθάνει η Τζορτζίνα και εκείνη πήγαινε σε χαρτορίχτρες και ζητούσε να μάθει για εμένα.
Αρκετές ήταν οι ερωτήσεις και για το πανάκι με τις κοιλίδες αίματος που βρέθηκε στην κούνια του βρέφους, με τον μάρτυρα να απαντά αφήνοντας αιχμές για την ιατροδικαστή που έκανε την νεκροτομή στην Ήριδα. Το περίφημο πανάκι, γιατί το δίνατε στο παιδί? Επειδή είπατε αρχικά ότι το δίνατε για να παίζει και δεν το απλώνατε. Αρχικά για να παίζει, ήταν το παιχνίδι του. Η ιατροδικαστής Τσιόλα στην πρώτη της κατάθεση λέει ότι το αίμα που βρέθηκε στο πανάκι μπορεί να είναι από το πνευμονικό ίδρυμα του παιδιού, επειδή το πανάκι ήταν κάτω από το κεφάλι του παιδιού. Άρα το δίνατε για να παίζει ή το βάζατε από κάτω από το κεφάλι της? Ναι, έτσι είχε πει η κυρία Τσιόλα στην αρχή, γιατί την είχε αλλάξει την κατάθεσή της πολλές φορές. Το βράδυ το βάζαμε δίπλα στο μαξιλάρι. Αν η κατηγορουμένη έβαλε το πανάκι στο στόμα του παιδιού για να το σκοτώσει, γιατί το άφησε εκεί? Εύλογο το ερώτημα. Εύλογο. Μπορούσε να δει τις κοιλίδες? Τι συνθήκες επικρατούσαν? Ήταν σκοτά. Τέλος του μήνα θα μάθουμε τελικά την απόφαση του δικαστηρίου. Θα μου πεις, είτε πάει προς τη μια πλευρά είτε προς την άλλη, σίγουρα θα γίνει έφεση. Άδη, υπήρχε ένα μικρό φωτάκι, αλλά ήταν κλειστά τα παντζούρια και ήταν σκοτεινά. Το πανάκι εκεί που βρέθηκε μπορούσε να έχει μετακινηθεί από το παιδί? Και αν όχι, τι έγινε? Θα κάνω εικασία. Ήταν σκοτάδι και όταν η Δήμητρα σήκωσε το παιδί από την κούνια, τράβηξε τα παπλώματα για να το ξεσκεπάσει. Μπορεί να έπεσε εκεί το πανάκι και να μην το είδε κανείς. Θα μπορούσατε να σκεφτείτε ότι θα μπορούσε να σκοτώσει τα παιδιά της? Σε καμία περίπτωση. Έντονη ήταν μόνο με εμένα. Σήμερα τι πιστεύετε? Μην απαντήσετε, μόνο πραγματικά περιστατικά εξετάζουμε. Πάμε γρήγορα στα δικαστήρια και στον Ιάσονα Τσόλη, καθώς έχουμε είδηση της τελευταίας στιγμής, Ιάσονα. Των ελάχιστων δευτερολέπτων. Στις 29 Μαρτίου, λοιπόν, η ώρα της κρίσης για τη Ρούλα Πισπυρίγκου, ανακοινώθηκε πριν από λίγο από το δικαστήριο ότι στις 11.30 το πρωί της 29ης Μαρτίου η Ρούλα Πισπυρίγκου θα ακούσει. Ακριβώς σε μία εβδομάδα από τώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν πιστεύουμε ότι θα γίνει τόσο σύντομα. Ωστόσο, η πρόεδρος έδωσε αυτήν την ημερομηνία. Στις 29 Μαρτίου, λοιπόν, στις 11.30 το πρωί, θα γνωρίζουμε αν η Ρούλα Πισπυρίγκου είναι αυτή που σκότωσε ή όχι την πρωτότυπη κόρη της, την Τζορτζίνα, μετά από σχεδόν 1,5 μήνα ακροαματικής διαδικασίας, μιας δίκης η οποία ξεκίνησε, Τατιάνα, στις 9 Γενάρη του 2023. Φτάσαμε στο τέλος. Την επόμενη Παρασκευή θα έχουμε απόφαση. Είναι πολύ σημαντικό, Ιάσονα, διότι επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη και το άλλο δικαστήριο, μία απόφαση για το θάνατο ενός παιδιού καθορίζει και τις εξελίξεις στο άλλο δικαστήριο. Παίζει ρόλο. Άρα είναι πολύ σημαντικό που την άλλη Παρασκευή, 11.30 το πρωί, πια επιτέλους θα έχουμε απόφαση για το αν σκότωσε ή όχι η Ρούλα την κόρη της Τζορτζίνα. Τελεία. Λοιπόν, έχεις κάτι για πάνω άλλο από να προσθέσεις? 60 μάρτυρες, τεράστια διαδικασία. Λοιπόν, να πάμε στην δίκη της Μαλένας και της Ήριδας. Η αλήθεια είναι ότι ήρθε ξανά σήμερα στο προσκήνιο αυτό το περιστατικό, αυτός ο καυγάς, ο πολύ έντονος καυγάς με τις Ήβρεις που είχε το πρώην ζευγάρι στην προηγούμενη δικάσιμο. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε να έχουμε κάποια εξέλιξη. Ωστόσο, η δικηγόρος του Μάνου Δασκαλάκη έριξε νερό σε αυτόν τον μήλο με το καλημέρα της ακροαματικής διαδικασίας. Ζήτησε από το δικαστήριο να προστατεύσει τον εντολέα της. Προστατεύστε τον από την κατηγορούμενη. Αυτό είπε ουσιαστικά η συνήγορός του στην έδρα. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του συνηγόρου της κατηγορούμενης, του κ. Αλέξη Κούγια, ο οποίος αργότερα μπήκε μέσα στην δικαστική αίθουσα, στη διακοπή της αγόρευσής του στη δίκη της Τζορτζίνας και ανέφερε ότι μηνύει την δικηγόρο του Μάνου Δασκαλάκη, της κάνει μήνυση και ασυκοφαντική της φήμιση για ψευδή καταμήνυση για τη δήλωση αυτή που έκανε μέσα στο δικαστήριο. Όπως είπε ο κ. Κούγιας, η κατηγορούμενη συνοδεύεται πάντα από 6-7 άνδρες της αστυνομίας, είναι αδύνατον να του επιτεθεί. Σε ό,τι αφορά τώρα στην κατάθεση του... Μας έχει συνηθίσει ο κ. Κούγιας πάντως αυτού του είδους την πιο, αν θέλεις, επιθετική δικηγορία. Δηλαδή σε τέτοιες κινήσεις, Ματ, μας είπες ότι θα μηνύσει τη δικηγόρο. Τη δικηγόρο. Η Ρούλα Πισπυρίγκου μηνύει τη δικηγόρο του Μάνου Δασκαλάκη. Κατ' εντολήν της κατηγορούμενης πάντα, ναι. Μηνύεται η δικηγόρος του Μάνου Δασκαλάκη. Μάλιστα. Ιάσονα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Επιθετικός δικηγόρος, Τάτη.
Πού να το δεις και στο γήπεδο πώς είναι, έτσι, και τι εκφράσεις χρησιμοποιεί. Αυτά μέχρι στιγμής, ό,τι άλλο προκύψει να έχει ενδιαφέρον, αστείο, περίεργο, εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε.